Αυτές οι εικόνες επικρατούν λίγα μέτρα από σχολικά συγκροτήματα στην περιοχή Τρεις Βαγιές. Τα καλάμια έχουν μεγαλώσει επικίνδυνα στο ποταμό, με τους δημότες της περιοχής να τρέμουν σε περίπτωση εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς οι δρόμοι μετατρέπονται σε κανάλια της Βενετίας, όπως συνέβη τον Φεβρουάριο του 2019. Βγήκαν καλάμια πάλι, δεν σε πάει να χάλει. Φοβούμαστε, πάρα πολύ φοβούμαστε. Τι εμείς έχουμε εδώ ένα, δηλαδή από παλιά, πλημμυρίζομαι συνέχεια. Μα να πιάσουν να δουν τι θα γίνουν, γιατί... Και εμείς ανθρώποι είμαστε πάει κάτω. Δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή, τι θα γίνουμε εμείς πάει. Εκτός Θεού είμαστε. Από εδώ το ρζιάκι να βγει απάνω στον Αγιάννη. Από εδώ το ρζιάκι μας. Να καθαρίνει γεμάτο καλάμια, γεμάτο δεντράκι. Φυσικά υπάρχει ανησυχία. Βλέπουμε εκεί σε κάποια σημεία του ποταμού ότι είναι ακαθάριστα τα ρέματα. Οι άκρες δεξιά και αριστερά με πολλά δέντρα και καλάμια θα πρέπει να καθαρίζονται κάθε χρόνο. Να καθαρίσουν τα ρέματα και ο ποταμός ζητούν δημότες στην ευρύτερη περιοχή με τις εφιαλτικές εικόνες να ζωντανεύουν και πάλι στο μυαλό τους λίγες ημέρες μετά τις εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Αγία Πελαγία. Φοβάμαι, πάρα πολύ φοβόμαστε, αφού προχθές με τη βροχή που έκανε, που εντάξει λίγο πολύ... Έχουμε κάνει και μια προετοιμασία μια αυτή, αλλά και γιατί να το πάθουμε. Σηκώθηκε ο άντρας μου και πήγε στον ποταμό 3 ώρα τα μεσάνυχτα. Και δεν γίνεται δηλαδή να μην κοιμόμαστε ένα χειμώνα για να φταίει ο ποταμός. Απέναντι γιατί δεν πάνε που δεν έχει αγωγούς για να καθαρίσουν και να ανοιχτεί ο ποταμός σωστά. Αυτό που κάνουν δεν είναι έργο για μας. Αυτό είναι ένα ξεγέλασμα. Βεβαίως φοβόμαστε. Γιατί πριν μερικά χρόνια τι έπαθαμε εμείς εδώ. Τα ίδια πάθαμε και εμείς εδώ πριν μερικά χρόνια. Το μεγάλο πρόβλημα είναι κάτω, η παλιά γέφυρα. Εκεί πέρα πρέπει να, το χειμώνα μέσα, πρέπει να είναι πάντοτε ένα μηχάνημα. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε αρκετά σημεία του ποταμού στον γιόφυρο, τα οποία έχουν καθαριστεί και με τα μηχανήματα να δίνουν μάχη με τον χρόνο για την απομάκρυνση των καλαμιών. Ωστόσο, δημότες δεν κρύβουν την ανησυχία τους. Απέναντι έχουν 20 μέτρα και 15 ανάχωμα. Εδώ δεν έχουμε καθόλου ούτε 5. Και θα έρθει όλη η μπούκα του ποταμού εδώ να μας πνίξει. Και λίγα μέτρα παρακάτω, δημότες ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις για την θωράκιση της περιοχής από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το χώμα είναι ένα αφράτο χώμα, το οποίο το νερό το παίρνει με τη μία. Και όταν ήρθε εδώ πέρα ένας υπεύθυνος της τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας μαζί με τον υπεύθυνο εργολάβο και τους ρωτήσαμε, μας είπαν ότι αυτό το έργο μπορεί να πάρει και 10 χρόνια. Δηλαδή, 10 χρόνια τι θα κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Θα είμαστε 10 χρόνια με τα χώματα. Δηλαδή, αυτό το έργο εκεί που ήταν πριν δρόμος. Τώρα έχει γίνει χώματα, αναχώματα σε άλλο ύψος το ένα, σε άλλο ύψος το άλλο, να πέφτουν από τη μία μεριά, να ανεβαίνουν αυτοκίνητα από την άλλη, να κινδυνεύουν παιδιά και εμείς θα τα δεχόμαστε όλα μια ωραία και καλά. Δεν μπορεί να μείνει η κατάσταση αυτή έτσι. Ή πρέπει να ρίξουν τσαΐλι, να φτιάξουν τον ποταμό για την περίπτωση που σηκώνεται και σκόνη εδώ όταν στεγνώνει. Εδώ τώρα θα γίνει λάσπη. Δεν θα μπορεί να περάσει άνθρωπος από εδώ. Και τώρα αυτή η λεκάνη έτσι και ρίξει νερά και πλημμυρίσει, θα έχουμε θέματα. Παράλληλα περιγράφουν ανησυχητικές καταστάσεις με φόντο τα αναχώματα, ενώ πριν από λίγες ημέρες κινδύνεψε οδηγός γιο ταχύ. Και έγινε προς τα δόντια να τον πάρει. Δηλαδή είναι επικίνδυνο. Όλα τα παιδιά ανεβαίνουν από πάνω, κοιτάνε προς τα κάτω. Φωνάζουν οι δασκάλοι, τους ακούμε συνέχεια να προσέχουν. Μόλις λίγο γίνει μια έντονη καταιγίδα, 2, 3, 4 μέρες, θα πέφτουν όλα τα χώματα και όλες οι λάσπες μέσα στα σπίτια μας.